προκειμένου να μην υπάρξει ανάγκη παράτασης, θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να υποβάλλονται κάθε μέρα κατά μέσο όρο 95.000 φορολογικές δηλώσεις, κάτι που μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει συμβεί ούτε μία ημέρα. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αργότερα μέσα στο μήνα και αφού ληφθούν υπόψη τα δεδομένα της εκείνης της στιγμής. Είναι αλήθεια ότι φέτος, λόγω ενδεχομένως περίοδου την οποία είχαμε τρέξει τους προηγούμενους μήνες, η παράταση δόθηκε μέχρι τις 29 Εβδόμου. Όπως γνωρίζετε, όπως καθορίζεται και φυσικά από την νομοθεσία, η ημερομηνία των υποβλήσεων φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι συνήθως 30 έκτου. Φέτος όμως δόθηκε μια έγκαιρη παράταση μέχρι και τις 29 Εβδόμου. Άρα λοιπόν σήμερα 5 του μηνός, 5 Εβδόμου, τρέχουμε ουσιαστικά στις ημερομηνίες που είναι για τις παράτασεις της υποβλήσεων φορολογικών δηλώσεων. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που αποφασιστεί νέα παράταση, τότε οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκαθαριστικό σημείωμα θα κληθούν να πληρώσουν χωρίς πρόστιμο μαζί με την πρώτη και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος στα τέλη Αυγούστου και πιθανότατα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα της έκπτωσης του 30% στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης. Είναι αλήθεια ότι υπήρχε, να το πω έτσι, η τάση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχει υποτονίσει αυτή την περίοδο και τουλάχιστον το μήνυμα το οποίο θα θέλαμε να στείλουμε σαν Σύλλογος Οικονομολόγων Ελευθερών Επαγγελματιών που ζούμε τουλάχιστον και υποστηρίζουμε το συνολικό σύστημα της χώρας, οι φορολογούμενοι τουλάχιστον να μην αφήσουν την περίοδο αυτή να παρέλθει έτσι, αλλά να προσέλθουν στα λογιστικά γραφεία προκειμένου να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις όπως προβλέπεται και χωρίς να έχουν κάποια ακύρωση ενδεχομένως για την περίπτωση εκπροθέσμου. Αυτό που πρέπει επίσης να αναφέρω είναι ότι το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή νομικά πρόσωπα που είναι εταιρείες προσωπικές κεφαλικές και κεφαλογικές, όπου η ημερομηνία είναι επίσης μέχρι και τις 29 Εβδόμου. Ο Θάνος Πανταζής εξήγησε στη Δέλτα Τηλεόραση την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη με τις φορολογικές δηλώσεις. Όσον αφορά τη δική μας πόλη, την πόλη της Αλεξανδρούπολης, τον αστικό ιστό, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια κινητικότητα, η οποία όμως εκτιμώ ότι δεν είναι η επαρκής που θα έπρεπε έτσι ώστε να αποφύγουμε τυχόν περαιτέρω καθυστερήσεις. Θα πρότεινα και το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στους συμπολίτες μας θα είναι να προσέλθουν στα λογιστικά γραφεία προκειμένου και οι ίδιοι να ολοκληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις ανελιπώς και χωρίς κάποιο πρόβλημα. Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, οι 7 στους 10 δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο και διότι είτε έχουν μηδενικό εκαθαριστικό ή πιστωτικό και μόνο οι 3 στους 10 καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο με το ποσό να διαμορφώνεται στα 1.058 ευρώ. Παράλληλα, ο κ. Πανταζής μίλησε για το ύψος των δόσεων, το οποίο ξεκινάει από 31 Ιουλίου, ανεξαρτήτως πότε θα κάνει κάποιος τη φορολογική του δήλωση. Πρέπει να αναφέρω ότι το ύψος των δόσεων, το οποίο ουσιαστικά βεβαιώνεται ο κάθε φόρος, είναι συνολικά 8 και ξεκινάει από 31 Εβδόμου, ανεξαρτήτως πότε κάνει κάποιος την φορολογική του δήλωση, και απλώνεται μέχρι και 29 Δευτέρου του 2024 σε 8 ισόπωσες δόσεις. Για τα δε νομικά πρόσωπα είναι λιγότερες, αλλά λίγο πολύ είναι στο ίδιο μοτίβο.